νύχτα βγαλμένη από το σκηγή σαν όπερα στη Ψευδοβουλή, όπου τα είχε όλα. Ξύλο και έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις. Παραποίηση πρακτικών. Και αυτοανακήρυξη λεγόμενου Προέδρου. Είναι μόνο μερικά από όσα απίστευτα συνέβησαν μέσα σε 4 ώρες. Ήταν η τελευταία ευκαιρία για τα κόμματα των κατεχομένων να αποφασίσουν για λεγόμενο πρόεδρο της Ψευδοβουλής, πρωτού λήξει η προθεσμία και οδηγηθούν σε πρόωρες λεγόμενες βουλευτικές εκλογές. Ο Τωρέ βγήκε από το νοσοκομείο και ως ο μοναδικός υποψήφιος διεκδίκησε επανεκλογή. Μέχρι τις 11 το βράδυ έγιναν 4 ψηφοφορίες, τις οποίες ο Τωρέ δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες ψήφους. Έλαβε σε όλες 24 ψήφους υπέρ και 25 εναντίον. Μέλη του δεξιού κόμματος Εθνικής Ενότητας επιδέθηκαν και πιάστηκαν στα χέρια με μέλη του Αριστερού Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Ο επικεφαλής του Αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος πήρε το λόγο και ζήτησε εκ νέου πρόωρες εκλογές στις 15 Δεκεμβρίου. Το κόμμα του Τατάρ είχε αντίθετη άποψη. Son iki turu da burada gerçekleştirelim. Karara hepimiz saygı duyalım. Gerçekten anlamıyorsunuz demek ya da dalga geçiyorsunuz aklımızdan bunu kabul etmeyiz Oğuzhan Bey. Η επιμονή του Τωρέ οδήγησε και σε πέμπτη ψηφοφορία, στην οποία έλαβε 23 ψήφους υπέρ, 25 εναντίον και υπήρχε ένα άκυρο. Και κάπου εκεί, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, συνέβη το πρωτοφανές. Bir kişinin aldığı oy 23 evet olduğu için seçimi kazanmıştır. Oturumu burada kapatıyorum. Εν μέσω αποδοκιμασίας, ο Τωρέ αυτοανακηρύχθηκε λεγόμενος πρόεδρος της Ψευδοβουλής και αποχώρησε από την αίθουσα. Όπως βλέπετε, επέστρεψε λίγο αργότερα, παραποίησε τα πρακτικά της συνεδρίασης και υπέγραψε τη δίθεν εκλογή του. Ερωτευμένος με την καρέκλα, ο Τωρέ γράφει η Χαβαντής και η Γενίν Ντουζέν μιλά στο πρωτοσέλιδό της για ντροπιαστική νύχτα. Τον τελευταίο λόγο έχει ο Γενικός Εισαγγελέας προτάσει. Η εφημερίδα Κούπρους, ενώ η Αυρούπα κυκλοφόρησε με το λογοπαίγνιο 9 φορές με το Ζόρι Ζορλού. Ο Γενικός Λεγόμενος Εισαγγελέας του Ψευδοκράτους καλείται να γνωμοδοτήσει ως προς το τι έγινε και τι μπορεί να ισχύσει. Μέχρι τότε τα κατεχόμενα βυθίζονται στο χάος. Ο προϋπολογισμός του ψευδοκράτους είναι στον αέρα, ενώ οι προεκτάσεις αγγίζουν και το Κυπριακό. Ο Τατάρ προετοιμάζεται για το δείπνο της Τρίτης στη Νέα Υόρκη, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για προδοσία και λόγω του γεγονότος ότι τα τουρκοκυπριακά κόμματα στηρίζουν την ομοσπονδιακή λύση και όχι τη λύση δύο κρατών που προωθεί αιμονικά ο ίδιος.